Καλησπέρα. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν πολύτιμο και βασικό όρο της ελληνικής γλώσσας, ο οποίος όρος είναι η φιλοκαλία. Γενικώς η φιλοκαλία μπορούμε να πούμε ότι έχει ή ότι πήρε κατά τη διάρκεια της ιστορίας δύο σημασίες. Η μία μεν σημασία θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε αρνητική, επιτιμητική, και η δεύτερη σημασία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία θετική, βαθιά και φιλοσοφική σημασία. Ας αρχίσουμε με λίγα λόγια με την πρώτη. Η πρώτη σημασία που πήρε που μπορεί όντως να πάρει η λέξη φιλοκαλία είναι αρνητική, διότι κατακρίνει αυτόν που ενσαρκώνει ή που παρουσιάζεται όντας φιλόκαλος. Τι θέλει να πει κυριολεκτικώς η λέξη φιλοκαλία? Καταρχάς σημαίνει αυτός που φιλεί, που επιδιώκει, που αγαπά, που ψάχνει, που ερευνά, που πράττει το καλόν. Και λοιπόν, αναλόγως με το πώς καταλαβαίνει ο καθένας το καλόν, που στην αρχαιότητα εσήμαινε το ωραίον, η καλονή, το ωραίον, το καλόν, το bonum της λατινικής, επαναλαμβάνω, αναλόγως με το πώς καταλαβαίνει ο καθένας το τι θα πει καλόν, είναι που παίρνει η λέξη είτε μία είτε άλλη σημασία. Δηλαδή, η πρώτη σημασία που είπα είναι αρνητική, διότι κατακρίνει αυτόν, ή αυτήν βεβαίως, αυτόν τον άνθρωπο που μόνο επιδιώκει την εξωτερική ωραιότητα, την εμφάνιση, την παρουσίαση. Δηλαδή λέουμε φιλόκαλο ή ορίζουμε φιλόκαλο αυτόν τον άνθρωπο που μόνον αναρωτιέται το τι λέει ο πολιτισμός ότι παρουσιαστικά είναι το καλό. Δηλαδή το ντύσιμο, ο στολισμός, ξέρουμε τα υλικά και τα παρουσιαστικά, τα επιπόλαια πράγματα. Θα το λέγαμε έτσι γρήγορα, διότι δεν έχω πολύ χρόνο. Ο χρόνος είναι περιορισμένος στα βίντεο που κάνω. Λοιπόν, υπάρχει όμως άλλη σημασία. Η βαθιά, η βαθύτερη και η για μένα ωραία σημασία, θετική σημασία της λέξεως φιλοκαλία. Αυτήν την έννοια θέλω να τονίσω και θέλω να πάρω δικιά μου. Είναι όχι η έννοια που κατακρίνει αυτόν που όλη την ώρα ψάχνει και βασίζεται και δράσεται στο θεαθήνε, αλλά τονίζει διαφορετικώς το τι θα πει το καλόν. Όχι ως κάτι που εξαρτάται από την κρίση του πολιτισμού, του άλλου, του καθώς πρέπει, πως θα λέγαμε σήμερα. Όχι. Είναι η σημασία που τονίζει το καλόν στην ψυχή, στην πλάση που κάνει ο καθένας της ψυχής του και της συμπεριφοράς του, της αγωγής του. Λοιπόν, θα λέγαμε ότι η φιλοκαλία είναι ένα ηθικό, μία αρχή, μία αρετή που ίδρυσε ολόκληρον τον ελληνικό πολιτισμό από πριν και από τους καιρούς και τους χρόνους του ποιητού ομήρου. Φίλοι το καλόν, ψάξε το καλόν, επιδίωκε το καλόν. Τι θα πει καλόν? Να ζεις καλά, να πλάθεις καθημερινώς πράγματα καλά για τον εαυτό σου, για τους άλλους και για το περιβάλλον. Δηλαδή είναι κατά πρώτον μία έρευνα, κάτι που επιδιώκεις, που ψάχνεις, και απ' την άλλη πλευρά είναι κάτι που προϋποθέτεις στον κόσμο για να
το ψάξεις μετά. Εάν το αντιληφθούμε, αν το διανοηθούμε έτσι, η φιλοκαλία θα μπορούσαμε να την καταλάβουμε σε τρεις προτροπές που εγώ έχω γράψει εδώ. Καλόν φίλη, δηλαδή φίλησε, αγάπα, ψάξε, επιδίωκε το καλόν, να το ψάξεις, το ψάχνεις καθημερινώς. Καλόν πλάθε, δηλαδή όχι μόνο παθητικά να θεωρείς τον κόσμο, να οράς τον κόσμο και να πεις «Α, εκεί έχει ένα καλό, εκεί έχει ένα άλλο καλό». Όχι. Είναι και για να το πλάθεις καθημερινώς για τον εαυτό σου. Το καλό είναι και ένα κατόρθωμα, όχι ως ένα προϊστάμενον, κάτι που προϋπάρχει. Είναι και κάτι που πλάθεις. Ναι, μεν το ψάχνεις, αλλά και το πλάθεις. Και στο τέλος θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με αυτήν την φράση, με αυτήν την προτροπή. Καλόν γίνου. Δηλαδή, γίνε και εσύ το καλόν που ψάχνεις. Κάνε τον βίο σου, κάνε το σώμα σου, κάνε την καθημερινότητά σου ένα καλό έργο, μια τέχνη, η τέχνη του βίου που έλεγαν οι αρχαίοι. Λοιπόν, αυτές οι τρεις φράσεις, οι τρεις προτροπές και η πρόταση αντιλήψεως του όρου φιλοκαλίας είναι αντιλήψεις μου, είναι νοήσεις μου. Όχι που το είπα εγώ αυθεντικός προς Θεού, αλλά ότι θέλω να το δηλώσω, να το ανακοινώσω εδώ ως μία, όχι αρετή, ως μία αρχή πολύτιμη που θέλω εγώ να βιώνω καθημερινώς. Δηλαδή, ας είναι η φιλοκαλία ο σκοπός του βίου μου και ας είναι η ζωή μου, τουλάχιστον αυτό είναι η προσπάθειά μου, κάτι καλό. Ένα έργο καλό, μια τέχνη, η τέχνη του βίου. Αυτά.